Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το απεργιακό κύμα που έχει ήδη τρομακτικές επιπτώσεις στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας εντείνεται. Δύο από τις σημαντικότερες απεργίες, εκείνες της ΔΕΗ και της ΟΤΟΕ, θα συνεχιστούν και την άλλη εβδομάδα. Η Ομοσπονδία των Τραπεζοϋπαλλήλων αποφάσισε να συνεχίσει την απεργία της τη Δευτέρα, την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη. Επίσης, η πλειοψηφία της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ παρέτεινε τις απεργιακές κινητοποιήσεις της μέχρι τη Δευτέρα. Στο θέμα όμως της απεργίας των συνδικαλιστών της ΔΕΗ, είχαμε χθες εξέλιξη από δικαστικής πλευράς. Ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη κατά της διοίκησης της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ για αδικήματα που έχουν να κάνουν με τις εγκαταμένες διακοπές ρεύματος και τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται στο κοινωνικό σύνολο. Αγανακτισμένοι οι αρτοποίοι της Σαλαμίνας από τις απροειδοποίητες διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος, πέταξαν το περασμένο 24ωρο τα άψητα και μισοψημένα ψωμιά έξω από το κτίριο της ΔΕΗ. Η απεργία όμως στη ΔΕΗ απειλεί τη δημόσια υγεία. Για το τρομακτικό αυτό πρόβλημα, ο Υπουργός Αμπληρωτής Υγείας κ. Γιώργος Σούλας έδωσε χθες συνέντευξη τύπου έκτακτη. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος αλλίωσης τροφίμων που φυλάσσονται ιδιαίτερα στα ανοιχτά ψυγεία, συγκροτήματα επεξεργασίας νερού, χλωρίωσης, φίλτρα που δουλεύουν με ηλεκτρικό ρεύμα, σταματούν να δουλεύουν για πολλές ώρες και έτσι η υγιεινότητα του νερού επηρεάζεται και επίσης με τη διακοπή του ρεύματος δεν εργάζονται συγκροτήματα βιολογικού καθαρισμού με τις γνωστές επιπτώσεις. Και ο Υπουργός συμπλήρωσε ότι φάρμακα και εμβόλια αξίας πολλών εκατομμυρίων δραχμών που βρίσκονται σε κεντρικές αποθήκες κινδυνεύουν να αλλοιωθούν. Επίσης, εκτίθενται σε κίνδυνο ασθενείς που νοσηλεύονται στις μονάδες εντατικής θεραπείας των νοσοκομείων και ειδικές κατηγορίες ασθενών όπως οι νεφροπαθείς που πρέπει να υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση. Και οι αιμοκαθοριζόμενοι νεφροπαθείς ανέρχονται χιλιάδες την ημέρα. Ο Υπουργός έδωσε επίσης στη δημοσιότητα επίγουσα επιστολή του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την οποία τα αποθέματα του νοσοκομείου σε οξυγόνο και ιατρικά αέρια επαρκούν μόνο μέχρι μεθαύριο Κυριακή. Και απεκάλυψε ότι στο εργοστάσιο παραγωγής οξυγόνου εξαντλούνται λόγω των διακοπών ηλεκτρικού ρεύματος τα υπάρχοντα αποθέματα. Τέλος, απευθυνόμενος προς τους απεργούς, τόνισε: θα έχουν ηθικές και ποινικές επιπτώσεις. Το θέμα των απεργιών και οι Ολυμπιακοί Αγώνες ήταν το αντικείμενο της συνάντησης που είχε χθες ο Πρωθυπουργός κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνο Καραμαλή. Όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός μετά τη συνάντηση, ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για το ταξίδι του στο Τόκιο και τα γενικότερα θέματα της χώρας. Όταν ρωτήθηκε για την άρνηση του κ. Παπανδρέου να πάρει μέρος στην πρώην ημερησία διατάξεως συζήτηση για την οικονομία στη Βουλή, ο κ. Μητσοτάκης είπε: η Βουλή θα κληθεί εάν ο κ. Παπανδρέου φυγομαχήσει, είναι δική του υπόθεση. Εγώ θα καλέσω τη Βουλή για να την ενημερώσω και θα ζητήσω συζήτηση προημερησίας διατάξεως. Εάν ο κύριος Παπανδρέου θέλει να απουσιάζει, είναι δική του υπόθεση. Φαντάζομαι να μην το κάνει. Αλλά αν το κάνει, αφορά τον ίδιο. Ο Πρωθυπουργός ρωτήθηκε και για τη σημερινή πρόταση της ΓΕΣΕ. Η πρόταση της ΓΕΣΕ δεν είναι πρόταση την οποία η κυβέρνηση μπορεί καν να συζητήσει. Ο νόμος προχωρεί προς ψήφιση κανονικά. Το τέλος της άλλης εβδομάδας ο νόμος θα έχει ψηφιστεί. Εξάλλου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Δήρων Πολύδωρας είπε ότι το ασφαλιστικό απασχόλησε και την κυβερνητική επιτροπή. Ενώ αναφερόμενος στις απεργίες και στις αποφάσεις των δικαστήριων, είπε ότι υπάρχουν δικαστήρια και νόμοι που λειτουργούν για να προστατεύσουν το συμφέρον των πολιτών από κάθε κατάχρηση και υπερβολή των συνδικαλιστών που υποκινούν τους εργαζόμενους σε απεργίες χωρίς να υπάρχει αντικείμενο όπως συμβαίνει στις τράπεζες, στη ΔΕΗ και στη ΓΕΣΕ. Το επίμαχο ασφαλιστικό νομοσχέδιο έρχεται το απόγευμα της Δευτέρας προς συζήτηση στο τρίτο θερινό τμήμα της Βουλής, όπως ακριβώς κατετέθη προημερών από την κυβέρνηση. Το μεσημέρι της επόμενης Παρασκευής, κατά πάσα πιθανότητα, θα αποτελεί νόμο πια του κράτους. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Δημήτριος βρίσκεται από χθες στη μοναστική πολιτεία του Άθο, όπου και θα παραμείνει μέχρι και την ερχομένη Πέμπτη, οπότε θα μεταβεί στα Μετέωρα για να παραστεί στις εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 600 χρόνων από την ίδρυση του πρώτου μοναστηριού. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Δημήτριος έφτασε στη Δάφνη του Αγίου Όρους με σκάφος του λιμενικού στις 12 το μεσημέρι, συνοδευόμενος από 15 Μητροπολίτες την Πατριαρχική Συνοδεία, ενώ απέδιδε τιμές το πλήρωμα του αντιτορπιλικού βέλους. Τον Παναγιώτατο υποδέχθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Αντώνης Σαμαράς και ο πρωτοεπιστάτης του Αγίου Όρους, Επιφάνιος, ο οποίος και καλωσόρισε τον Πατριάρχη στα ιερά και άγια χώματα του Αγίου Όρους. Ο κ. Σαμαράς, επικεφαλής Υπουργικού Κλιμακίου, στο οποίο συμμετείχαν οι Υπουργοί Παιδείας και Βορείου Ελλάδος, κ. Κοντογιαννόπουλος και Τζιτζικώστας, καλωσόρισε τον Οικουμενικό Πατριάρχη, λέγοντας ότι η επίσκεψη αυτή είναι σταθμός στην ιστορία του Αγίου Όρους και προσφωνώντας τον αποκάλεσε Πατριάρχη του Γένους. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης εξέφρασε τη συγκίνησή του για την επίσκεψη αυτή και πρόσθεσε ότι στο Άγιον Όρος βρίσκει ο προσκυνητής την γαλήνη και την ειρήνη στον πολυτάροχο κόσμο που ζούμε.
Αμέσως μετά τη Δάφνη, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Δημήτριος μετέβη στις Καριές, όπου του έγινε υποδοχή από τα μέλη της Ιεράς Κοινότητας και των Ηγουμένων εις το Πρωτάτο. Από τις Καριές του Αγίου Όρους για τον Αντένα, Χρήστος Εφερλής. Ο πρώτος υπουργός της Σιγκαπούρης που επισκέπτεται επισήμως στη χώρα μας, ο υπουργός εξωτερικών κ. Γουόνγκ Καν Σενγκ, είχε χθες συνομιλίες με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης κ. Τζανί Τζανετάκη, τον υπουργό εξωτερικών κ. Αντώνη Σαμαρά και τον υπουργό αναπληρωτή εμπορικής ναυτιλίας κ. Αριστοτέλη Παυλίδη. Κέντρο διανομής του εμπορίου της Σιγκαπούρης προς την Ευρώπη φιλοδοξεί να γίνει η χώρα μας και το μεγαλύτερο λιμάνι του κόσμου μετά το Χονγκ Κονγκ φαίνεται έτοιμο να επενδύσει στην Ελλάδα. Κατά τη διήμερη επίσημη επίσκεψη του Υπουργού της Σιγκαπούρης συζητήθηκε και το ενδεχόμενο να συμμετάσχει η χώρα του στις επενδύσεις για τα μεγάλα έργα. Τον κύριο Σενγκ συνόδευσε στις σημερινές του επαφές ο Γενικός Πρόξενος της Σιγκαπούρης στην Αθήνα και Πρόεδρος του Αντένα, κύριος Μήνος Κυριακού. Θα κάνουν επενδύσεις πάνω σε αυτό το τομέα, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Όπως επίσης έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για το καινούριο αεροδρόμιο που σκοπεύουμε να κάνουμε στα Σπάτα. Εμείς είμαστε έτοιμοι, κύριε Αντιπρόεδρε, για να δεχθούμε τις τυχόν επενδύσεις της Σιγκαπούρης. Βέβαια είμαστε έτοιμοι και αυτό προς αυτή την κατεύθυνση κινούμεθα. Πρόκειται να κάνουμε συμφωνίες διάφορες στο μέλλον. Τώρα θέσαμε τα θεμέλια, όπως είναι συμφωνία για αποφυγή διπλής φορολογίας που θα βοηθήσει τις επενδύσεις. Δεν υπογράψαμε, τα συζητήσαμε. Ήταν η πρώτη συνάντηση που έχει γίνει με τη Σιγκαπούρη. Στα ναυπηγεία, στον τουρισμό, στην εκπαίδευση γύρω από την χρήση των λιμένων. Στη Σιγκαπούρη, πέραν το ότι υπάρχουν γραφεία ελληνικών συμφερόντων, επισκευάζονται πολλά ελληνικά πλοία. Ως εκ τούτου, η συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών είναι αυτονόητη. Υπάρχει όμως και η προοπτική της αναδιευρύνσης αυτής της συνεργασίας με την επέκτασή της και προς τον Πειραιά και Θεσσαλονίκη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ισπανία και η Αίγυπτος ανακοίνωσαν χθες την απέλαση Ιρακινών διπλωματών σε αντίπεινα για την απέλαση από τη Βαγδάτη όλων των στρατιωτικών ακολούθων των χώρων μελών της ΙΟΚ. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, George Bush, εξέφρασε απόψε τη βαθιά του ανησυχία για τη συμπεριφορά των Ιρακινών στο Κουβέιτ. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η υποστήριξη τρομοκρατικών ενεργειών από τον Σαντάμ Χουσέιν θα έχει σοβαρές συνέπειες. Ο πρόεδρος Μπους είπε ότι ακόμη ελπίζει σε μια ειρηνική διευθέτηση της κρίσης στον Περσικό και πως οι διεθνείς οικονομικές κυρώσεις θα αναγκάσουν τελικά το Ιράκ να αποχωρήσει από το Κουβέιτ. Ωστόσο, τόνισε, η Αμερικανική κυβέρνηση ανησυχεί για το ενδεχόμενο τρομοκρατικών ενεργειών εναντίον Αμερικανικών συμφερόντων, κάτι που θα είχε πολύ σοβαρές συνέπειες. Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών θα συνέλθει την προσεχή Τρίτη σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών, οι οποίοι θα συζητήσουν την κλιμάκωση της κρίσης στον Περσικό. Το Ιράκ από την πλευρά του έστειλε ήδη στο Κουβέιτ τους πρώτους 9.000 Ιρακινούς επίκους, έγινε γνωστό από κουρδικές πηγές που δεν επιβεβαιώθηκαν. Οι 2.000 οικογένειες Ιρακινών προέρχονται κυρίως από περιοχή της Βασόρας. Το Ιράκ έκλεισε χθες τα σύνορά του με την Τουρκία και οι μόνοι στους οποίους επιτρέπηκε η διάλευση από τον μεθοριακό σταθμό του Χαμπούρ ήταν 45 άτομα με ειδική 24-ωρη άδεια. Ο Τούρκος πρόεδρος Τούρκου Τοζάλ αναμένεται τη Δευτέρα το απόγευμα στη Ουάσιγκτον για ιδιωτική επίσκεψη. Την Τρίτη το μεσημέρι θα γίνει δεκτός στο Λευκό Οίκο για κατηδίαν ημίωρη συνομιλία με τον Αμερικανό πρόεδρο. Ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Ντικ Τσένι, επιβεβαίωσε απόψε στη Μαδρίτη ότι η κυβέρνηση Μπους ενέκρινε την προμήθεια της Σαουδικής Αραβίας λόγω της κρίσης στον Περσικό με μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-16, άρματα μάχης M-60, αντιαεροπορικά συστήματα Stinger και πολλά πυρομαχικά. Ένταση, ανησυχία και προβληματισμός κυριάρχησαν χθες κατά την δεύτερη μέρα των εργασιών του Δευτέρου Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ. Τρένο με λαθρεπιβάτες, εισπράκτορες και εφησυχασμένους, χαρακτήρισε το ΠΑΣΟΚ ο κ. Κώστας Σιμίτης, προσθέτοντας ότι υπάρχουν και εισπράκτορες οι οποίοι εκδίδουν πιστοποιητικά νομιμοφροσύνης και οι οποίοι είναι οι ίδιοι που κάποτε χειροκροτούσαν τον κ. Κουτσόγιωργα. Όσον αφορά την πολιτική του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Σιμίτης είπε ότι την καθορίζουν αδιάφανα κέντρα εξουσίας. Για τα σκάνδαλα, είπε ότι στο ΠΑΣΟΚ ξεχάσανε ότι η αριστερή στάση δεν αποδέχεται σε καμιά περίπτωση την αλλαγή. Το κλίμα των εργασιών, παρά το γεγονός ότι δεν έλειψαν και πάλι σκληρές κριτικές, ήταν σήμερα ελαφρώς διαφοροποιημένο και σε αυτό συνέτειναν οι παρεμβάσεις των μελών του εκτελεστικού γραφείου, τα οποία με αποκλήσεις βέβαια υπερασπίστηκαν το έργο της Κεντρικής Επιτροπής. Τα περισσότερα μέλη του οργάνου με τις αιχμές τους φωτογράφησαν τον κύριο Γεράσιμο Αρσένη, ο οποίος από ό,τι φαίνεται αποτελεί το αντίπαλο δέος της ηγετικής ομάδος. Συγκεκριμένα ο κύριος Νικολάου μίλησε για αυτούς που αφού περιπλανήθηκαν στους διαφόρους χώρους και αφού απέτυχαν να κάνουν το δικό τους κόμμα, κόπτονται τώρα για την ανανέωση. Η απάντηση του κύριου Αρσένη αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έκπληξη προκάλεσε σημερινή παρέμβαση της κυρίας Δήμητρας Λιάνη, η οποία έκανε γραπτή πρόταση για μια νέα εξειδικευμένη κεντρική επιτροπή.
Σήμερα στις 10 το πρωί θα εξεταστεί από το αρμόδιο για την υπόθεση Κοσκοτά δικαστικό συμβούλιο για τις εξαιρέσεις που υπέβαλε ο κατηγορούμενος πρώην αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως του ΠΑΣΟΚ, κ. Μένιος Κουτσόγιωργας, κατά του κατηγόρου βουλευτή του συνασπισμού, κ. Νίκου Κωνσταντόπουλου. Στην αίτησή του, ο κ. Κουτσόγιωργας υποστηρίζει μεταξύ άλλων ότι ο κατήγορος μεροληπτεί επειδή φέρεται να δήλωσε σε απογευματινή εφημερίδα ότι θα προτείνει τη φυλάκισή του. Ο ίδιος ο κ. Κωνσταντόπουλος διέψευσε ότι έκανε ποτέ παρόμοια δήλωση. Τη χειμερινή του συνεργασία στο έργο του Τένεσι Βίλιαμ στο Γλυκόπουλι της Νιώτης που θα παρουσιαστεί στο θέατρο Αλίκη ανήγγειλαν από κοινού η Αλίκη Βουγιουκλάκη και ο σκηνοθέτης Ανδρέας Βουτσινάς. Βρισκόμαστε στο θέατρο Αλίκη για την αναγγελία του καινούριου έργου του χειμώνα που είναι το Γλυκόπουλι της Νιώτης του Τένεσι Βίλιαμ. Με τον Ανδρέα Βουτσινά. Και την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Και σε μετάφραση του Μάριου Πλωρίτη. Και από εκεί και πέρα δεν θέλω να πούμε τίποτα άλλο. Ναι. Θα τα πούμε μια άλλη φορά. Αυτά προς το παρόν. Το έχεις προγραμματίσει το έργο? Ναι, το είχα προγραμματίσει. Από πότε, από πέρσι? Από πέρσι, και επειδή δεν συνηθίζω να αλλάζω τα προγράμματά μου, δεν άλλαξα το έργο, αλλά αν δεν ήσουν εσύ να με τσιγκλήσεις όπως με τσίγκλησες. Τα ακούς, την τσίκλησε. Ναι, αλλά υπήρχε και ένα πρόβλημα υγείας από την υπερπόθεση. Ποια υγεία, καλά, δεν είμαστε καλά. Ας αφήσουμε το πρόβλημα της υγείας, είναι καθαρά προσωπικό μου και νομίζω ότι το ξεπέρασα. Νομίζω ότι, Ανδρέα, στην πορεία μας έχουμε κάνει πολύ μεγάλες επιτυχίες, αλλά πάρα πολύ μεγάλες, και στις πρακτικές και καλλιτεχνικές. Σημασία έχει πόσα εκατομμύρια θα βγάλει η παράσταση η δική σας χειμώνα. Άκου, αγάπη μου, όχι μόνο θα βγάλει, θα γίνει χαλασμός. Ελπίζουμε κυρίου να είναι και καλλιτεχνική και εισπρακτική και επιτυχία. Τι και θα και είναι. Καλλιτεχνική και εισπρακτική θα είναι επιτυχία. Και βέβαια θα είναι. Θα το έκανα εγώ αλλιώς. Δεν έχω κάνει εγώ ποτέ αποτυχία. Ο αρχιμουσικός Εμίλ Χατσατουριάν, ανιψιός του μεγάλου Ρώσου συνθέτη Άρα Μίλιτς Χατσατουριάν, πασίγνωστου από τον χορό των σπαθιών, ήρθε στην Αθήνα για την παρουσίαση έργου του Μανώλη Καλομήρη.